θέλω. Γι' αυτό δεν κοιμάμαι τα βράδια. Πώς να περνάς τόσες πολλές νύχτες με το Σάκι? Είναι φανταστικά η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δεύτερο μωράκι τώρα ο Σάκης, να το ζήσει κιόλας να το πούμε. Να είναι γερό, ευτυχισμένο και να είναι καλός άνθρωπος και χρήσιμο για την κοινωνία. Που νομίζω με τέτοιους γονείς θα είναι σίγουρα, σίγουρα. Είσαι από τους ανθρώπους που είδαν το Σάκη λίγες ώρες μετά τον ερχόμενο του δεύτερου μωρού. Πες μας λίγο, πώς ήταν. Είμαι άνθρωπος στον κόσμο. Ειδικά το Σάββατο, γιατί την Παρασκευή το δουλέψαμε λόγω ότι γέννησε η Κάτια. Άλλο Σάκης, ένα μήνα που εμφανιζόμαστε στη Θεσσαλονίκη, νομίζω το Σάββατο ήταν ένας άνθρωπος που ήταν τρισευτυχισμένος. Πετούσε, όταν βγήκαμε στα ντουέτα γελούσε συνέχεια. Φάνηκε ότι χάρηκε και ήταν πολύ ευτυχισμένος. Φωτογραφία από το μωρό σας έδειξα. Όχι, δεν είδαμε φωτογραφία από το μωρό. Στη σκηνή έκανε κάτι, υπήρξε κάποιο έτσι, αναφορά στο μωρό? Ναι, ανέφερε ότι μεγάλωσε η οικογένειά του και είναι πολύ ευτυχισμένος. Και είχε το μικρό ρουβά που ελπίζω να του μοιάσει, γιατί θα είναι κούκλος κι αυτός. Είτε και στη μαμά να μοιάσει, νομίζω, θα είναι κούκλος. Τι να πεις, με τέτοιους γονείς, πού ζω να μην είναι ωραίο αυτό το μωρό, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι που σου είπες, δεν είναι ιδιαίτερο, θυμάσαι έτσι, ρε παιδί μου, να ξεχώρισες, κάτι παρασκηνιακό. Νομίζω ότι ήρθε τελευταία στιγμή, ήταν η συνέχεια με την κάτι για τον μωρό, νομίζω. Και τον είδα πριν βγει να τραγουδήσει την ώρα που κατέβαινα εγώ και του ευχήθηκα απλά αυτό, γιατί δεν μου χαμογέλασε και το ευχαριστιέται τώρα αυτό που ζει. Θέλω να διαγράψω το όνομα στο κινητό. Θέλω να ξεφύγω με τις φίλες μου να δω. Στο πλατό της εκπομπής μπήκες με το δεξί, γιατί τους έκανες παθαρικό. Μπήκα με το δεξί. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή που την παρακολουθούσα. Θεωρώ ότι είναι πολύ ταιριαστοί όλοι τους μεταξύ τους και θα πάνε πάρα πολύ καλά. Έχω αυτή την εντύπωση. Είδα χημεία. Και όταν δουλεύεις αυτό από την πρεμιέρα, μετά από μέρες που θα περάσουν και θα γίνουν και πιο φίλοι μεταξύ τους και θα μάθει ο ένας τον άλλον, θα είναι ακόμα καλύτερα. Πιο αγχωμένος, εσείς ή ο Χριστός? Ήταν νομίζω και οι δύο αγχωμένοι, αλλά νομίζω, στο break, να σου το πω εγώ που ήμουν από μέσα, ήταν ακόμα πιο φιλικοί μεταξύ τους και ο ένας τον άλλον ρωτούσε και έλεγε πράγματα. Είναι πολύ πετυχημένο νομίζω αυτό. Πολύ καλή επιλογή. Πόσο πολύ μοιάζεις με την Άννα Δύση πια με αυτό το μαλλί? Μου το είπανε, μου το λένε τελευταίο καιρό. Είναι μεγάλη μου τιμή αυτό. Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη αυτό. Μακάρι όχι μόνο εξωτερικά να μοιάζω στη Δύση, να μπορέσω να κάνω και το ελάχιστο από αυτό που έχει κάνει αυτή η γυναίκα στην πορεία της. Μεγάλη μου τιμή. Το είδες αυτή τη γυναίκα? Νομίζω ότι γιατί αρχίζεις και την είδες. Το είδα και ήταν από τα λίγα reality που έχω δει. Συνήθως δεν βλέπω γιατί δεν προλαβαίνω. Ήθελα πάρα πολύ να το δω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να Δύση σαν καλλιτέχνης και ό,τι και να κάνει για μένα είναι ωραίο. Άντρες προτιμούν τις ξανθιές, αλλά παντρεύονται τις μελαχρινές. Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα να το ακούσουμε και αυτό? Δεν είναι νωρίς, παιδιά. Μόλις έχεις τα 24. Είναι νωρίς ακόμα. Καλά, ποτέ μου λες ποτέ, γιατί τώρα μπορώ να λέω νωρίς, το γράφετε εσείς και μετά από κάνα χρόνο άμα γίνει, το βάζετε δίπλα-δίπλα και λέω είναι νωρίς. Τελικά θα παντρεύετε να φαντάζεσαι. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν θα συμβεί αυτό. Είμαι τόσο αφοσιωμένη σε αυτό που κάνω και θέλω τόσο μα τόσο πολύ να πετύχω που θέλω να δώσω όλη την ενέργεια εκεί. Μεγάλος ερώτας όμως, εμείς νομίζαμε ότι έχει χτυπήσει την πόρτα σου. Είμαι πολύ καλά. Δεν υπάρχει κάτι και δεν θέλω να το σχολιάσω ούτε να πω κάτι γι' αυτό. Μόνο σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό για να μην λέμε ανακρίβεια. Όχι, δεν είναι, είναι όλα πολύ καλά στη ζωή μου, πραγματικά. Σε θέλω, χορεύει η καρδιά μου για σένα. Λέω και μια εντελώς διαφορετική στιλιστική άποψη από σένα. Είναι μια στροφή, να το πούμε, που κάνεις. Καλά, στιλιστική άποψη στη φωτογράφηση. Στη σκηνή θα μου δείτε πάλι σεξ, πάλι. Στιλιστική άποψη διαφορετική. Νομίζω ότι στο σγουρό μαλλί πήγαινε λίγο το πιο πολύ σεξ ή με έπαιρνε. Στο σκούρο μαλλί νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ το σκουρό κραγιόν, τα ρούχα όχι τα πολύ, τα πιο άχρωμα δηλαδή, που δεν είναι τόσο έντονα. Πες μου την πρώτη σου αντίδραση όταν το είδα στον καθρέφτη. Θα σου την κάνω, περίμενε. Αχ, και μετά κατάλαβα ότι είμαι εγώ. Λέω, αχ, εγώ είμαι, παιδιά, εντάξει. Μου λείπεις κι εγώ.